Ευχαριστώ, κύριε Χατζηχαραλάμπους. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 1.140.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 61.188 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 236.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν πλέον περισσότερα από 278.000 κρούσματα και 7.445 νεκρούς. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως τις 4 Απριλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 517.000 περιπτώσεις και 40.903 θάνατοι. Ενώ η Ισπανία ξεπέρασε την Ιταλία σε απόλυτους αριθμούς κρουσμάτων, με περισσότερα από 124.000 καταγεγραμμένα στη χώρα. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία έχουν καταγράψει τους περισσότερους θανάτους, με 14.681, 11.744 και 6.507 θανάτους αντίστοιχα. Θα ήθελα να εξηγήσω πως δεν λέω αυτά τα νούμερα να σας φοβήσω, αλλά να δείξω πως η διασπορά αυτού του ιού είναι τόσο γρήγορη που κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, ακόμη και τα πιο σύγχρονα. Το αποτέλεσμα είναι να συναθροίζονται χρονικά σημαντικός αριθμός σοβαρά νοσούντων και θανάτων. Σήμερα ανακοινώνουμε 60 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 1.673, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. 343 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 592 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 92 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 20 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Περισσότερο από το 70% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 10 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 9 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 68 θανάτους συνολικά στη χώρα. 19 γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μια πανδημία εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, με πολλά ερωτηματικά, τα οποία είναι και πιο σκληρά όταν αναφέρεσαι σε ανθρώπινες ψυχές. Τι αντιπροσωπεύουν οι σημερινές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές? Οι θάνατοι που σας ανέφερα αντιπροσωπεύουν την εικόνα της επιδημίας στη χώρα μας περίπου 2 με 3 εβδομάδες πριν, που είναι ο μέσος όρος των ημερών που απαιτείται για να φτάσει κάποιος στο θάνατο. Επίσης, αντιπροσωπεύουν αυτό που σας έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, πως από αυτούς που μπαίνουν στις ΜΕΘ, ένα σημαντικό ποσοστό δεν τα καταφέρνει. Στα πλαίσια των δύσκολων στιγμών που περνούμε όλοι μας, το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την οργάνωση και λειτουργία προγράμματος βοήθειας, συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των συμπολιτών μας μέσω τηλεφώνου εν μέσω της πανδημίας. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης 1306, με στόχο να προσφέρει ένα παράθυρο διαλόγου, συμβουλών και ελπίδας. Και δίνει τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα παθολογικό άγχος, φόβο, πανικό, να μιλήσουν και να στηριχθούν. Να έρθουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Από την καρδιά μου θέλω να εκφράσω ένα θερμό ευχαριστώ σε αναλαμπές αυτής της επιδημίας, όπως το γράμμα που πήρα από το Σταύρο, ένα παιδί γυμνασίου με πολύ χιούμορ από το πρώτο γυμνάσιο Νίκαιας, που με έστειλε ένα χαρούμενο πρωταπριλιάτικο αστείο. Σήμερα έκρινα πως πρέπει να μιλήσω ξανά για το θέμα της μάσκας, για το γενικό κοινό, με αφορμή το ερώτημα που δεν έχει ακόμα πολύ σαφή απάντηση. Το ερώτημα αυτό γέννησε και κάποια πράγματα που θα σας πω αμέσως μετά και τα οποία εφαρμόζονται ήδη στις ΗΠΑ. Το ερώτημα λοιπόν το σημαντικό είναι πόσο συμμετέχουν αυτοί χωρίς συμπτώματα στη νόσο και τη διασπορά της νόσου. Κάποιες πολύ πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άνθρωποι χωρίς συμπτώματα μπορεί να συμμετέχουν άθελά τους στη μετάδοση της νόσου. Αυτός είναι και ο λόγος που χθες, σε αντίθεση με αυτά που στήριζε ως σήμερα, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των ΗΠΑ, το περίφημο Αμερικανικό CDC, ανακοίνωσε την προαιρετική, εθελοντική δηλαδή χρήση, ενός καλύματος του προσώπου και της μύτης,
Παραδείγματος χάρη, ακόμα και μιας αυτοσχέδιας υφασμάτινης μάσκας από ένα κομμάτι ύφασμα ή μπλούζα ή κασκόλ σε δημόσιους χώρους όταν υπάρχει αυξημένη επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους. Δεν το έκανε επειδή άλλαξε το μήνυμα πως δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα της απόστασης, απλά για να δώσει ακόμα λιγότερες ευκαιρίες στον ιό να μεταδοθεί από ανθρώπους που τον έχουν χωρίς να το ξέρουν ή λίγο πριν παρουσιάσουν συμπτώματα. Όταν υπάρχει υψηλός συγχρονισμός, που δεν πρέπει να υπάρχει αυτή την εποχή, και όταν υπάρχει σημαντική μετάδοση στην κοινότητα, όπως αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να έχω τον ιό και να μην τον γνωρίζω? Το έχουμε πει. Ναι, έτσι πρέπει να φερόμαστε. Μπορώ να προστατεύσω τους άλλους από την έκθεσή τους στο δικό μου ιό σε αυτή την περίπτωση? Πάλι η απάντηση είναι ναι. Οι Αμερικανοί λένε φορώντας ένα κάλυμα προσώπου, μια υφασμάτινη μάσκα, για να μην τους κολλήσω όταν έρχομαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, όπως το σούπερ μάρκετ ή το φαρμακείο. Αυτό λένε οι φίλοι Αμερικανοί συνάδελφοι. Βέβαια, τη στενή επαφή έχουμε πει να την αποφεύγουμε ούτως ή άλλως. Και προσοχή, αυτά τα καλύματα που συνιστούν δεν είναι χειρουργικές ή ιατρικές μάσκες που τις στέλνουμε για τα νοσοκομεία και τους υγειονομικούς μας. Και δεν τονίζουν και κάτι άλλο. Ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα χρησιμοποιώντας τέτοια καλύματα, μαντήλια, κασκόλ και αυτοσχέδιες μάσκες. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Ας υποθέσουμε πως δεν είμαι μολυσμένος και φορώ ένα τέτοιο μαντήλι. Μετά εκτίθεμαι σε κάποιον που βγάζει με το φτάρνισμά του τον ιό. 40 με 90% των σωματιδίων του ίδιου του ιού παγιδεύονται στο ύφασμα, μάλιστα όταν αυτό έχει μαζέψει και αρκετή υγρασία από την αναπνοή μας. Μετά, εγώ νομίζοντας ότι είμαι ασφαλής, βγάζω το μαντήλι με απρόσεκτες κινήσεις, δεν τηρώ την υγιεινή των χεριών και φυσικά μπορεί να μολυνθώ με αυτό την ψευδέστηση της ασφάλειας. Μάλιστα, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος της μόλυνσης. Άρα, κάποιες από αυτές τις αυτοσχέδιες μάσκες μπορεί, ενώ προστατεύουν αυτούς που είναι υγιείς από τη μετάδοση από αυτούς που δεν έχουν συμπτώματα και έχουν τον ιό, να κάνουν πρόβλημα από την αντίθετη μεριά. Αυτοί που είναι υγιείς και τη φορούν, να μην τη χειριστούν σωστά και να μολυνθούν. Και γι' αυτό και δεν συστήνεται τέτοια λύση σε επαγγελματίες υγείας όπως γιατροί και νοσηλευτές. Και φυσικά, το να φοράς ένα τέτοιο κάλυμα δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις. Με βάση τα δικά μας δεδομένα, αυτή τη στιγμή το όφελος αναμένεται να είναι μικρό. Το όφελος μια τέτοιας πρακτικής μπορεί να αυξηθεί, αν αυξηθεί περαιτέρω η μετάδοση στις επόμενες εβδομάδες. Όπως θυμάστε, έχω ζητήσει από το Ευρωπαϊκό CDC να τοποθετηθεί επίσημα επ' αυτού του θέματος και έχω ζητήσει και από τα μέλη της Επιτροπής μας να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε επ' αυτού. Αυτή τη στιγμή σε ανοιχτούς χώρους δεν χρειάζεται μάσκα. Σε κλειστούς ενδεχομένως να δούμε μια τέτοια σύσταση στην Ευρώπη γενικότερα τις επόμενες μέρες. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τους περιορισμούς μια τέτοια στρατηγικής. Σε άλλες εξελίξεις της ημέρας, κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμονικό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και εν γνώση της Πολιτικής Προστασίας, μετέβη στην Ισοκαία, όπου διέμεναν 176 μετανάστες, οι οποίοι προορίζονται να μεταφερθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Η επιχείρηση διεξήχθη ομαλά και οι ωφελούμενοι συνάνθρωποι μας ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμοι. Το επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει ειδικά μέτρα, όπως γνωρίζετε, και αναφέρθηκαν χτες για τους πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν στη χώρα μας από την έναρξη επιδημίας και μετά. Έτσι, στα πλαίσια της προστασίας της υγείας μας, αλλά και των μεταναστών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Επιπρόσθετα, σήμερα, εκ μέρους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκε η τελική μορφή, παράλληλα με τη χρήση των μέτρων προστασίας των υγειονομικών, του πρωτοκόλλου προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και μετεκθεσιακής προφύλαξης σε υγειονομικούς που εργάζονται σε νοσοκομεία αναφοράς για το νέο ιό. Εδώ, πρέπει να πω πως, όπως έχω πληροφορηθεί, κάποιοι άνθρωποι κάνουν καταβούληση χρήση φαρμάκων για τον ιό, χωρίς κάποια επικοινωνία με τον γιατρό τους. Χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος ανεπιθυμήτων ενεργειών και μη σωστής ιατρικής παρακολούθησης. Δυστυχώς, ο αριθμός των αγαπημένων προσώπων που φεύγουν σε όλες τις χώρες παραμένει υψηλός. Για κάποιες από αυτές, εξαιρετικά υψηλός. Κάθε ζωή που κερδίζεται, ένας λιγότερος θάνατος, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, τους δικούς μας ήρωες, αυτή τη μάχη για τη ζωή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς.
Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Τις τελευταίες εβδομάδες καταβάλλεται στη χώρα μας μια τεράστια προσπάθεια για να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία, για να προστατεύσουμε ένας τον άλλον. Μια προσπάθεια από την οποία θα συνεχίσω να λέω δεν περισσεύει κανείς. Για το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής κρίνεται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Η ενότητα, η αποφασιστικότητα και η πειθαρχία που έχει δείξει μέχρι σήμερα συντριπτικά η ελληνική κοινωνία μας έχει επιτρέψει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία από τις περισσότερες άλλες χώρες, είτε στην Ευρώπη είτε σε όλο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα όμως αυτό μπορεί σε ελάχιστες ώρες αλλά και μέρες να ανατραπεί. Για να το διασφαλίσουμε, χρειάζεται να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα με την ίδια επιμονή, με την ίδια υπομονή, με το ίδιο πείσμα. Να συνεχίσουμε να κρατάμε την τύχη μας στα δικά μας χέρια. Σχετικά με τα μέτρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ισχύει στις κοινές απόφασεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, με τίτλο «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού», παρατείνεται μέχρι και τις 27 Απριλίου και ώρα 6 το πρωί. Άλλες τρεις εβδομάδες μπροστά μας, σκληρής προσπάθειας και επιμονή στο δόγμα στόχο «Μένουμε σπίτι». Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύως των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού, δεν διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας από φυσικά πρόσωπα με ηλεκτρονικό τρόπο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εισόδων. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν υποβληθεί σε χειρόγραφες δηλώσεις της ΔΟΗ. Με νεότερη απόφαση θα οριστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλλονται για την εξέταση αιτήματος αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας και αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η απόφαση ισχύει για δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω σε σχέση με τους μέχρι σήμερα περιορισμούς, πρέπει να διευκρινίσουμε και να γίνει σαφές ότι αυτοί δεν αφορούν συμπολίτες μας με σοβαρά προβλήματα υγείας, που έχουν ανάγκη είτε σωματικής άσκησης είτε άλλων θεραπευτικών πρακτικών, όπως το κολύμπι ή άλλους τρόπους αποκατάστασης. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να συνοδεύει την άσκησή τους αυτή τόσο το απαραίτητο πιστοποιητικό, όσο και απαραίτητη γνωμοδότηση του γιατρού τους. Παιδιά με αυτισμό, συμπολίτες μας με σκλήρυνση κατά πλάκας, πολίτες σε φάσεις αποκατάστασης είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας, της φροντίδας μας, αλλά και του σεβασμού μας. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να στηρίξει τους ανθρώπους μας στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από σήμερα το πρωί τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306. Ο κορονοϊός μας έχει φέρει όλους αντιμέτωπους με μια καινούργια πραγματικότητα και με βαθιές ανατροπές στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο ζωής μας. Σε αυτό το κλίμα και με αίσθηση επιστημονικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την οργάνωση και λειτουργία προγράμματος βοήθειας, συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των συμπολιτών μας μέσω τηλεφώνου. Η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας δίνει την δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα ψυχικής υγείας, για παράδειγμα παθολογικό άγχος, παθολογικό φόβο, πανικό, να μιλήσουν, να στηριχθούν και να έρθουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Οι πολίτες, όταν νιώσουν την ανάγκη, μπορούν να καλέσουν στην τηλεφωνική γραμμή 10306, όπου θα έχουν τις παρακάτω επιλογές. Πρώτη επιλογή, παροχή ψυχολογικής στήριξης με 24-ωρη λειτουργία. Δεύτερη επιλογή, παροχή ψυχιατρικής βοήθειας σε πάσχοντες από ψυχικό νόσημα. Λειτουργία από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ. Τρίτη επιλογή, παροχή ψυχολογικής στήριξης παιδιών και οικογενειών σε 24-ωρη λειτουργία. Τέταρτη επιλογή, παροχή ψυχολογικής στήριξης υγειονομικού προσωπικού, λειτουργία από 8 το πρωί έως 8 το βράδυ. Και πέμπτη επιλογή, παροχή κοινωνικής στήριξης, λειτουργία από 8 το πρωί έως στις 8 το βράδυ. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για οργάνωση και συστηματοποίηση των δράσεων αλληλεγγύης απέναντι στην πανδημία, δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών με πρωτοβουλία του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου και το συντονισμό του Υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, δύο νέες διαδικτυακές πλατφόρμες. Πρόκειται για το citysolidarity.gov.gr και το animalsolidarity.gov.gr. Το citysolidarity, στο City Solidarity θα συγκεντρώνονται τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης και ατομικής προστασίας, εξοπλισμού στέγασης, καθώς και υπηρεσίες,
όπως δράση δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους πολίτες μας που δοκιμάζονται περισσότερο από αυτή την κρίση. Στο Animal Solidarity θα συγκεντρώνονται τρόφιμα αλλά και υπηρεσίες κτηνιατρικής φροντίδας για τα αδέσποτα καθώς και τα δεσποζόμενα ζώα, ιδιοκτήτες των οποίων δυσκολεύονται να τα φροντίσουν. Κάθε προσφορά μπορεί να έχει τοπικό ή εθνικό χαρακτήρα, να αφορά δηλαδή μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η αλληλεγγύη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Τέλος, είμαι αναγκασμένος και θα πρέπει να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά και να πιστήσω την προσοχή σε όλους. Ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών με υπομονή και επιμονή παραμένει προσιλωμένη στο στόχο να περάσουμε τα δύσκολα μένοντας σπίτι, κάποιοι επιμένουν να προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα και δικαιολογίες να υπονομεύσουν αυτή την εθνική συλλογική προσπάθεια. Σήμερα, παρά τον άστατο το καιρό, ειδικά από τη Μητροπολιτική Αθήνα παρουσιάστηκε αυξημένη κινητικότητα σε διάφορους δρόμους και παραδρόμους των εθνικών οδών. Δεν προτιθέμεθα να παραμείνουμε θεατές, απαθείς σε οποιαδήποτε παρόμοια στάση. Αυτοί οι λίγοι από την καθημερινή καταγραφή θέλουν μόνο να βλέπουν το μισό. Ακούν τα όποια αισιόδοξα μηνύματα και με περισσή ευθυνότητα παραβλέπουν την προειδοποίηση ότι αν χαλαρώσουμε, ο ιός θα μας διαλύσει. Η στάση τους είναι απολύτως αντικοινωνική, γιατί υπονομεύουν τις προσπάθειες του συνόλου και θέτουν σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή και την ζωή των δικών τους ανθρώπων. Αλήθεια, δεν βλέπει κανείς τι γίνεται δίπλα μας στην Ευρώπη. Κανείς από αυτούς δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες εβδομάδες και κατηγορηματικά απευθυνόμαστε σε αυτούς τους λίγους ανεύθυνους. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε βήμα παρέκκληση από τα μέτρα και θα δείξουμε μηδενική ανοχή. Να το ξέρουν και στις επόμενες μέρες μένει αυτό να αποδειχθεί. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια εξαιρετική καμπή. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες. Πιστεύω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Είναι λοιπόν σημαντικό να αποφύγουμε τα λάθη, να μην εφησυχάσουμε, να μην γκρεμίσουμε ό,τι μέχρι σήμερα με συνέπεια, με κόπο έχουμε χτίσει. Μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, φτάνει να το πιστέψουμε. Φτάνει να συνεχίσουμε να δίνουμε κάθε μέρα τον καλύτερο εαυτό μας. Γιατί και μπορούμε να κερδίσουμε και πρέπει να κερδίσουμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, το χρωστάμε στις οικογένειές μας, το χρωστάμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα περάσει ο εφιάλτης. Θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Και το τελικό μέτρημα δεν θα πρέπει να λείψει κανείς από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Κανείς. Τους το χρωστάμε, επιβάλλεται, εξυπακούεται. Κανείς. Ας μείνουμε σπίτι και μόνο σπίτι. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Βλεπάκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Κύριε καθηγητά, τις τελευταίες ημέρες έχει πέσει η θερμοκρασία και έχει χαλάσει ο καιρός στη χώρα μας. Με τα δεδομένα που έχετε μέχρι στιγμής, πόσο πιθανό είναι να επηρεάσει την καμπύλη διασποράς του κορονοϊού? Η χρήση κλιματιστικών θα πρέπει να αποφεύγεται ή όχι? Τέλος, πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το πρωτόκολλο προληπτικής θεραπείας σε υγειονομικούς, το οποίο, όπως μας ανακοινώσατε, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή? Να πω ότι η αλλαγή του καιρού σίγουρα ευνοεί διασπορά του ιού, όπως για όλους τους αναπνευστικούς ιούς. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη επί του παρόντος και εφόσον τηρούνται τα μέτρα με τον τρόπο που θέλουμε να τηρούνται από όλους μας, ελπίζω ότι δεν θα επηρεάσει τη διασπορά του ιού. Όσον αφορά το θέμα με τα κλιματιστικά, είναι δύσκολο θέμα. Ξέρουμε ότι το καλύτερο μέσο για να αραιώσει κατά κάποιο τρόπο η ποσότητα των υγιεικών σωματιδίων σε ένα σπίτι, αν αυτό κυκλοφορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, από κάποιον άνθρωπο που έχει συμπτώματα ή έχει ελαφρά συμπτώματα, είναι ο καλός αερισμός του χώρου. Και ο ιός έχει μερικές ειδικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, οι οποίες τον ευνοούν, και μερικές ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, οι οποίες είναι αποτρεπτικές για αυτόν και τον διαλύουν. Γίνεται αυτή τη στιγμή ειδική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να διαπιστωθεί το κατά πόσο ο ιός έχει, πώς συμπεριφέρεται, ιδιαίτερα σε θαλάμους ασθενών, που μπορούμε καλύτερα να ελέγξουμε και να απομονώσουμε τον ιό από διάφορες επιφάνειες. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να αερίζει συχνά και τακτικά το χώρο στον οποίο έχει κάποιον ο οποίος έχει ήπια συμπτώματα και δεν ξέρει αν έχει ή δεν έχει τον ιό. Και αυτές τις οδηγίες έχουμε δώσει και σαν Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.
Σχετικά με τα κλιματιστικά, υπάρχουν μερικά αναπάντητα ερωτηματικά. Καλύτερο να εξαερίζουν τον αέρα προς τα έξω παρά να κυκλώνουν τον ίδιο τον αέρα του σπιτιού. Και το τρίτο ερώτημα σχετικά με το πρωτόκολλο για τους υγειονομικούς, το οποίο συζητήσαμε με συναδέλφους λοιμοξιολόγους πάρα πολύ γρήγορα. Θα δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους υγειονομικούς πρώτης γραμμής να μπορούν να πάρουν αυτά τα φάρμακα. Μάλιστα, διερευνούμε την δυνατότητα να χορηγείται αυτό το σχήμα από τα ίδια τα νοσοκομεία στα οποία δουλεύουν οι συνάδελφοι υγειονομικοί. Πολύ γρήγορα θα είναι αυτή η δυνατότητα έτοιμη. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Αγγελοπούλου και την εφημερίδα Ναυτιμπορική και το ναυτιμπορική.gr. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας συμβουλεύσετε αναφορικά με τη χρήση αντισηπτικών και χλωρίου, γιατί προβλέπω να γλιτώνουμε τον κορονοϊό και να παθαίνουμε δηλητηρίαση. Δυστυχώς γίνεται υπερχρήση από πολύ κόσμο και διαρωτώ με, μήπως αυτό τελικά φέρει το αντίθετο από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα έναντι του ιού, μήπως δηλαδή τον εξελίξουμε σε πιο ανθεκτικό. Ναι, δεν έχουμε κάποια δεδομένα ότι γίνεται πιο ανθεκτικός με τον καθαρισμό. Οπωσδήποτε όμως έχει δίκιο η αγαπητή δημοσιογράφος. Πρέπει να υπάρχει προσοχή όταν χειριζόμαστε διαλύματα χλωρίνης. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ευαισθησία, κάποιοι μπορούν να κάνουν μια αλλεργική κατάσταση, σε κάποιους μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια. Να είναι καλά αεριζόμενος ο χώρος, να χρησιμοποιούνται οι οδηγίες και η διάλυση που έχει δοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στις αναλυτικές οδηγίες. Και φυσικά η χρήση των αντισηπτικών, η οποία μπορεί να εναλλάσσεται με τη χρήση του καθαρισμού των χεριών με σαπούνι και νερό, μπορεί να δημιουργήσει κάποιον ερεθισμό στο δέρμα, ήπιο, αλλά όχι σοβαρά προβλήματα υγείας. Το μόνο στο οποίο έχει δίκιο και θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά είναι η χρήση ψαρέωσης της χλωρίνης όταν καθαρίζουμε επιφάνειες. Εκεί θα χρειάζεται πραγματικά μια προσοχή για να αερίζεται καλά ο χώρος. Ο ιός δεν νομίζω θα γίνει πιο ανθεκτικός, ίσα-ίσα αυτά τα μέσα τον σκοτώνουν. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Μιχοπούλου και τον ντοκουμέντο. Κύριε Κοντοζαμάνη, το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μιλά για την ενδυνάμωση του ρόλου της. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να ενδυναμωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας χωρίς προσλήψη προσωπικού, αλλά μόνο με μετακινήσεις του λιγοστού προσωπικού της? Έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει ότι θα γίνουν όσες προσλήψεις χρειαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη μάχη του κορονοϊού. Ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό μας στόχο των 2.000 προσλήψεων και έχουμε ξεπεράσει τις 4.000+ εγκρίσεις προσωπικού. Εγκρίσεις και προσλήψεις γίνονται και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιτρέψτε μου όμως να πω στο σημείο αυτό, επειδή μιλάμε για ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ότι δεν είναι μόνο θέμα αριθμών. Η ενδυνάμωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι να μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε όλο το δίκτυο των επαγγελματιών υγείας που λειτουργούν, που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, επισκέπτες υγείας, έτσι ώστε να παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας που πρέπει σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ο πολίτης να απολαμβάνει. Όπως για παράδειγμα η τηλεφωνική υποστήριξη από τα κέντρα υγείας, η τηλεσυμβουλευτική, όλα αυτά που ανακοινώσαμε και κάναμε, η αποκλειστική λειτουργία κέντρων υγείας μόνο για τον κορονοϊό, η κατοίκον επίσκεψη, όλα αυτά είναι πράγματα, είναι δράσεις οι οποίες γίνονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και γίνονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Και αυτό είναι μια ευκαιρία, αυτά που υλοποιούμε αυτόν τον καιρό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να δείξουμε στον κόσμο το πόσο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Γιατί τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο μήνα, θα έχουμε όλοι παρατηρήσει ότι έχει ελαχιστοποιηθεί και η προσέλευση στα νοσοκομεία της χώρας, στα τμήματα των επιγόντων περιστατικών. Άρα αυτό είναι ένα σημάδι ότι πολλά προβλήματα, πολλά ζητήματα υγείας μπορούν να λυθούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας. Και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Και αυτό κάνουμε. Δραστηριοποιούμε όλο το πλέγμα των επαγγελματιών υγείας, έτσι ώστε σε πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας να προσφέρουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Η κυρία Παπαδομαρκάκη από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και το liberal.gr. Κύριε καθηγητά, χθες το βράδυ, κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφέρθηκε περιορισμένη μετάδοση του νέου κορονοϊού και αερογενός,
Πώς αξιολογείται αυτή η πληροφορία? Ναι, νομίζω έχει να κάνει με αυτά που σας είπα για τις μάσκες. Προετοιμάζεται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενδεχομένως να δεχθεί σε περιοχές που υπάρχουν υψηλή μετάδοση του ιού στην κοινότητα κάποια επιπρόσθετα μέτρα με το στόχο της μείωσης αυτού που μπορεί να έχει την νόσο χωρίς να το ξέρει και να την μεταδίδει με τον αέρα σε αυτόν που δεν την έχει. Θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτά υπόθηκε από τους αξιωματούχους του ΠΟΗ. Είχαν μάλιστα, από ό,τι με ενημέρωσαν συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό CDC, οι οποίοι μου είπαν ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα στα συμπεράσματά τους. Είχαν συνεδρίαση έκτακτη χθες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κομισιών και αξιωματούχων του WHO και του Ευρωπαϊκού CDC για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μια κατεύθυνση γενική προς αυτά που σας είπα. Απλά επειδή δεν τονίζονται πολύ κάποιοι από τους κινδύνους, θεώρησα σκόπιμο σήμερα να φέρω κάποιους από τους κινδύνους χρήσης τέτοιων μαζικών μέτρων χωρίς τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής, αλλά και να καταλαβαίνει κανείς τη χρησιμότητά τους. Ο κ. Ξεδόπουλος από το ζούγκλα.gr. Κύριε Τσιόδρα, κυκλοφορεί στην ιατρική κοινότητα η πληροφορία πως δεν υπάρχουν τεστ για τον κορονοϊό για να μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση στην Ελλάδα. Είναι κοινό μυστικό ότι μεγάλες χώρες κρατούν μεγάλες ποσότητες των τεστ για δικές τους ανάγκες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει επάρκεια διαγνωστικών τεστ PCR. Αν αλλάξει το θεραπευτικό πρωτόκολλο και χρειαστούμε περισσότερα τεστ, θα έχουμε επάρκεια? Πώς τοποθετείται το Υπουργείο Υγείας? Να πω εγώ καταρχάς, και αν θέλει μετά να συμπληρώσει ο Υφυπουργός. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επάρκεια. Και το βλέπετε από τους καθημερινούς αριθμούς των εργαστηριακών δοκιμασιών οι οποίοι γίνονται. Και φυσικά θα μας άρεσε και θα θέλαμε να έχουμε επάρκεια τις επόμενες εβδομάδες, όπως ετοιμαζόμαστε να περάσουμε και σε επόμενες φάσεις αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας στην πατρίδα μας. Σίγουρα ο στοχευμένος εργαστηριακός έλεγχος είναι αυτός που αυτή τη στιγμή υλοποιείται στην πατρίδα μας αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου και στις ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, το Robert Koch Institute της Γερμανίας υλοποιεί εργαστηριακό έλεγχο με βάση τις δικές μας προτεραιότητες. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό και νομίζει ότι γίνονται πολύ περισσότερα τεστ σε άλλες χώρες. Δεν είναι αλήθεια. Σίγουρα όμως η στρατηγική μαζικού εργαστηριακού ελέγχου είναι απαραίτητη και θα υλοποιηθεί στις φάσεις στην οποία έρονται τα μέτρα. Και αυτό συζητούν οι περισσότερες χώρες αυτή τη στιγμή. Και φυσικά η επάρκεια τεστ για αυτή την περίοδο είναι σημαντική και κάθε χώρα ετοιμάζεται για αυτή την επόμενη περίοδο. Δεν θα είναι όμως μόνο τα διαγνωστικά τεστ τότε, έτσι, τα μοριακά, όπως τα λέει ο αγαπητός δημοσιογράφος. Θα είναι και τα τεστ των αντισωμάτων, στα οποία υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτηματικά ακόμα σχετικά με την αξιοπιστία τους και γίνεται τεράστια προσπάθεια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να έχουμε αξιόπιστα τεστ, τα οποία κατά κάποιο τρόπο θα εξασφαλίζουν ένα σε εισαγωγικά πιστοποιητικό ανοσίας στον ιό, ιδιαίτερα για αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, τους επαγγελματίες υγείας και άλλους. Και αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη φάση. Δεν είναι μόνο η επάρκεια στη διάγνωση, αλλά είναι και η επάρκεια στην πιστοποίηση της ανοσίας. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο καθηγητής ότι στη μάχη των τεστ μπαίνει και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το οποίο έχει την παραγωγική δυνατότητα να κάνει μεγάλο αριθμό τεστ ημερησίων και έχουμε εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό αντιδραστηρίων προκειμένου να διεξαχθούν αυτά τα τεστ. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Σπαγαδόρου και το CNN.gr. Κύριε καθηγητά, πριν μερικούς μήνες σε δήλωση στο CNN Greece είχατε προβλέψει ότι θα έρθει μια πανδημία γρίπης μέσα στον 21ο αιώνα, καθώς σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα έχουμε μια πανδημία σχεδόν κάθε 30 χρόνια. Υπήρχαν σαφείς ενδείξεις τον Οκτώβριο για μια επικείμενη πανδημία και αν δούμε μια κατακόρυφη αύξηση στις απώλειες από COVID-19 στην Ελλάδα, τα μέτρα αναμένεται να αυστηροποιηθούν ακόμη περισσότερο? Έχει δύο σκέλη το ερώτημα. Όντως κατά καιρούς έχω τοποθετηθεί όπως και άλλοι συνάδελφοι για την ανάγκη ετοιμότητας και επαγρύπνησης του συστήματος δημόσιας υγείας για την ενδεχόμενο πανδημίας. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 όλοι μιλούσαμε για μια πανδημία γρίπης. Γιατί οι ιοί γρίπης είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει πανδημίες στο παρελθόν. Οι ιοί γρίπης είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς εξελίσσονται και αλλάσουν ταχύτατα και έχουν την μεγάλη διασπορά
στο ζωικό βασίλειο, στους χείρους, στα πουλερικά, γιατί οι ιοί της γρήπης είχαν δώσει πανδημίες στο παρελθόν, γιατί νέοι ιοί γρήπης κυκλοφορούν στην Αποανατολή, στην Ασία και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου. Και σε αυτούς είχε δοθεί προτεραιότητα. Στα πλαίσια αυτά και εγώ είχα κάνει δήλωση ότι περιμένουμε μια πανδημία, αλλά όλος ο επιστημονικός κόσμος, εδώ να το πω, περίμενε μια πανδημία γρήπης. Μας είχε ανησυχήσει ο κοροναϊός, ο SARS και ο MERS, αλλά βλέπαμε ότι με κάποιο τρόπο γρήγορα περίρωζονταν. Δεν είχαν αυτή τη μεταδοτικότητα, την υψηλότερη μεταδοτικότητα από τον ιό της γρήπης που έχει αυτός ο ιός. Ήταν κάπως μία αναμενόμενο, μία έκπληξη αυτός ο ιός και μας έδειξε την ανάγκη να έχουμε επαγρύπνηση για αυτό που ονόμαζε τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας νόσο Χ, την άγνωστη νόσο. Στα πλαίσια αυτά είχα πει και εγώ τότε αυτό που είχα πει. Τώρα, όσον αφορά την ανάγκη ακόμα σκληρότερων μέτρων αν η επιδημία αυξηθεί ή υπάρχουν τραγικοί ρυθμοί αύξηση όπως αυτή που βλέπουμε στην Ισπανία, στην Ιταλία, δεν νομίζω με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι θα δούμε κάποιο τέτοιο σενάριο. Αλλά αυτό εξαρτάται από όλους μας, όπως το έχουμε ξαναπεί και εγώ και ο Υπουργός και όλη η ηγεσία του Υπουργείου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που έχουμε πάρει και τηρούμε όλοι μας, ελπίζω όλοι μας, με θρησκευτική ευλάβεια, καθυστερούμε και έχουμε μια βραδία αύξηση του ιού στη χώρα. Φυσικά όχι ανάλογη και αντίστοιχη με αυτό που βλέπουν, την τραγική εικόνα που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Αλλά αν δεν συμμορφωθούμε όσο πρέπει, αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα και να δούμε τέτοιες εικόνες. Θεωρώ λοιπόν αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή μη υπαρκτό, εάν τηρήσουμε τα μέτρα. Ας δώσω μια αισιόδοξη νότα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα το απόγευμα στις 18:00. Σας ευχαριστούμε πολύ.